Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Μια πολύ γευστική τροφή που όλοι μας έχουμε μυρίσει περπατώντας στον δρόμο το χειμώνα είναι το κάστανο. Μέσα σε αυτόν τον μικρό, με ξυλώδες περίβλημα και αγκαθωτό καρπό, κρύβεται μια νόστιμη και θρεπτική τροφή και σήμερα θα γνωρίσουμε τα ωφέλη του στην υγεία μας. Ο καρπός της καστανιάς έχει ήπια, γλυκιά γεύση και είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά με πολλά ωφέλη στον οργανισμό. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες λάμβαναν χυλό από κάστανο πριν πάνε στη μάχη. Τα αφεψίματα φύλων χρησιμοποιούνται παραδοσιακά τόσο σε ασθένειες του αναπνευστικού, καθώς είναι ένα δημοφιλές φάρμακο για τον κοκκίτη, όσο και στην παρασκευή σαμπουάν για τα μαλλιά. Οι άνθρωποι εξημέρωσαν την καστανιά, καθώς η άγριο καστανιά έχει πολύ πικρούς και μη βρόσιμους καρπούς. Η εμφάνισή τους στην αγορά αλλά και στους παραδοσιακούς υπαίθριους καστανάδες, σηματοδοτεί την έλευση του χειμώνα, αν και τελευταία μπορούμε να βρούμε κατεψυγμένα κάστανα σχεδόν όλο το χρόνο, με ένα ερωτηματικό όμως για τη γεύση τους. Εκτός από την Ευρώπη υπάρχουν καστανιές και σε άλλες υπήρους όπως η Ασία και η Αμερική, οι οποίες βέβαια έχουν διαφορετικές ποικιλίες και με άλλη σύσταση από την ευρωπαϊκή καστανιά που θα εξετάσουμε σήμερα. Αν και τα κάστανα ανήκουν στην μεγάλη ομάδα των ξηρών καρπών, διαφέρουν σε πολλά οργανωληπτικά χαρακτηριστικά και συστατικά με την κατηγορία αυτή. Η περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά συστατικά διαφοροποιείται ελαφρώς ανάλογα με την ποικιλία, την προέλευση, τη συντήρηση, το χρόνο αποθήκευσης και τη μέθοδο επεξεργασίας. Σε σχέση με τους άλλους ξηρούς καρπούς, τα κάστανα έχουν λιγότερες θερμίδες, περισσότερο νερό, περισσότερους υδατάνθρακες και λίγα λιπαρά και ακόμα λιγότερες πρωτεΐνες. Εξαιτίας της χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλλά και υψηλής περιεκτικότητας σε σύνθετους υδατάνθρακες, τα κάστανα έχουν αμυλώδη γεύση και συμπεριφορά δημητριακού στη μαγειρική. Για το λόγο αυτό, η καστανιά λέγεται και αρτόδεντρο, το κάστανο αρτόκαρπος και χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο των δημητριακών. Δεν έχουν γλουτένη και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο αποτελούν ένα από τα δημοφιλέστερα συστατικά για την παρασκευή τυποποιημένων προϊόντων χωρίς γλουτένη που προορίζονται σε ασθενείς με ευαισθησία σε αυτήν, όπως παραδείγματος χάρη οι ασθενείς με κοιλιοκάκη. Παράλληλα, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, αποτελώντας μια καλή εναλλακτική επιλογή για τα άτομα που πάσχουν από ζαχαρώδη διαβήτη ή εμφανίζουν διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη. Τα κάστανα περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος B, όπως η θιαμίνη, η ριφοβλαβίνη, η νιασίνη, το φιλικό οξύ, η βιταμίνη B6 και το παντοθενικό οξύ, που ενισχύουν την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος αλλά και του μεταβολισμού. Περιέχουν επίσης ικανοποιητική ποσότητα βιταμίνη C, η οποία ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα. Στην πραγματικότητα, μισό φλιτζάνι ομά κάστανα μας δίνει το 35 μέχρι και 45% της ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη C. Η βιταμίνη C μαζί με το φιλικό οξύ που έχουν τα κάστανα βοηθούν στην απορρόφηση και χρήση του φυτικού σιδήρου που περιέχεται σε αυτά, ενισχύουν την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν ή και να προστατεύσουν από την σιδηροπενική ανεμία. Προσοχή όμως, γιατί οι βιταμίνες αυτές είναι υδατοδιαλυτές και η συγκέντρωσή τους επηρεάζεται από τον τρόπο και τον χρόνο αποθήκευσης, οπότε αξίζει να προτιμάμε τα ψητά κάστανα. Τα κάστανα βέβαια χάνουν και ένα μέρος της βιταμίνης C αν τα βράσουμε ή αν τα ψήσουμε, αλλά και πάλι κρατάνε το 15 με 20% της ημερήσιας πρόσληψης. Για να διατηρήσουμε περισσότερη βιταμίνη C στα κάστανα κατά το μαγείρεμα, συστήνεται να ψήνουμε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Όσον αφορά τα μεταλλικά στοιχεία, μία μερίδα 100 γραμμαρίων που αντιστοιχεί περίπου σε 5 με 6 μέτρια κάστανα μας παρέχει ικανοποιητική ποσότητα ασβεστίου, συστατικό απαραίτητο γιατί μεταφέρει τα νευρικά ερεθίσματα, ενισχύει τα οστά και τα δόντια, περιέχει μαγνήσιο με χαλαρωτικές και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, φόσφορο και μαγκάνιο για καλή όραση και γερά οστά και μικρές ποσότητες σε σίδηρο, ψευδάργυρο και χαλκό.
Ακόμα είναι πλούσιο σε κάλιο, το οποίο μας προστατεύει από την υπέρταση. Για το λόγο αυτό, τα άτομα με νεφρικές διαταραχές που πρέπει να περιορίσουν το κάλιο στη διατροφή τους, θα πρέπει να είναι προσεκτικά ως προς την κατανάλωση του κάστανου. Τα κάστανα είναι πολύ καλή πηγή μονοακόριστων λιπαρών όξεων, τα οποία βοηθούν στην μείωση της LDL, της κακής χοληστερόλης, και στην αύξηση της καλής, της HDL χοληστερόλης. Είναι πλούσια σε πολυακόριστα λιπαρά οξέα, ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Μελέτες δείχνουν πως ο συνδυασμός ωμέγα 3 λιπαρών οξέων με μονοακόριστα, αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη C και ορισμένα φυτοχημικά μπορεί να έχει θετική επίδραση στο λιπηδημικό προφίλ και επομένως στην καρδιαγγειακή υγεία. Φαίνεται δηλαδή ότι τα συστατικά αυτά που περιέχονται στα κάστανα βοηθούν και προλαμβάνουν την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων, γι' αυτό και η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία τα συστήνει, χάρη στην περιεκτικότητά τους αυτά τα καλά λιπαρά οξέα, σε συνδυασμό με το κάλιο. Τα κάστανα έχουν σχετικά χαμηλό ποσοστό σε πρωτεΐνες, παρόλα αυτά περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα, τα αμινοξέα δηλαδή, τα οποία δεν μπορεί να συνθέσει ο οργανισμός. Επιπλέον αποτελούν μια πολύ καλή πηγή πολυφενολών. Μεγάλο μέρος των πολυφενολών αυτών καταλαμβάνει το ελαγικό οξύ, ουσία με πιθανές αντικαρκινικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ακόμα και το εκχύλισμα από αγριοκάστανο με την ευρύτερη ονομασία horse chestnut πιθανότατα να μπορεί να βοηθήσει ασθενείς που πάσχουν από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Τέλος, τα κάστανα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες που βοηθούν στην καλή λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος, στην πρόληψη της δυσκυλιότητας, στη ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος, αλλά και στη μείωση της χοληστερόλης. Τα κάστανα μπορεί να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, καθώς περιέχουν λιγότερες θερμίδες σε σχέση με τους άλλους ξηρούς καρπούς, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς τους σε λιπαρά. Τα 100 γραμμάρια κάστανα αποδίδουν περίπου 170 θερμίδες έναντι 600 θερμίδων που αποδίδουν οι άλλοι ξηροί καρποί στην ίδια ποσότητα. Άρα λοιπόν είναι μια προτιμότερη επιλογή σε όσους ακολουθούν μια δίαιτα αδυνατίσματος. Ακόμα, η υψηλή περιεκτικότητα φυτικών ινών που περιέχουν επιβραδύνουν την πέψη των τροφών, μας βοηθά να μένουμε περισσότερη ώρα χορτάτη και περιορίζουν την όρεξή μας. Τα ομά κάστανα είναι ασφαλή για κατανάλωση από τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, περιέχουν τανικό οξύ που μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο στομάχι, ναυτία ή υπατική βλάβη εάν κάποιος πάσχει από προβλήματα στο σηκώτη ή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στους νεφρούς. Ακόμη, θα πρέπει να προσέξουν την ποσότητα ή να τα αποφύγουν άτομα με πέτρες στους νεφρούς, καθώς τα κάστανα περιέχουν οξαλικά και κατατάσσονται στα τρόφιμα με μέτριο έως υψηλό περιεχόμενο οξαλικών. Επειδή είναι πλούσιες οι υδατάνθρακες, τα κάστανα αποτελούν ένα υγιεινό και γλυκό σνακ που μπορούμε να δώσουμε άφοβα στα παιδιά κατά τη διάρκεια του σχολείου. Ιδανικά όμως είναι και για τους αθλητές. Προστίθεται τόσο σε κύρια όσο και σε ενδιάμεσα μικρά γεύματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μαζί με ένα φρούτο ή χυμό αποτελούν ένα χορταστικό ενδιάμεσο γεύμα όπως το δεκατιανό ή το απογευματινό. Τα βραστά κάστανα είναι πιο εύπεπτα από τα ψητά, οπότε μπορούν να προτιμώνται από άτομα με γαστρεντερικές διαταραχές. Χάρη στις πρωτεΐνες τους, τα καλά λιπαρά, τα αντιοξειδωτικά αλλά και τον εύκολο τρόπο κατανάλωσης, τα κάστανα αποτελούν κατάλληλο τρόφιμο για τα άτομα που ακολουθούν μια χορτοφαγική διατροφή ή νηστεύουν. Όσον αφορά το ψήσιμο, ακολουθούμε τη συνταγή των πλανόδιων καστανάδων και κάνουμε μικρές τομές πάνω από το θόλο του κάστανου για να μην καεί. Τα κάστανα δεν τρώγονται μόνο ψητά ή βραστά. Χρησιμοποιούνται και στη ζαχαροπλαστική ή τη μαγειρική, όπως οι ξηροί καρποί και τα δημητριακά, και γίνονται ένα πολύ νόστιμο αλεύρι για μερική ή ολική αντικατάσταση του κοινού αλευριού σε κέικ, κρέπες κτλ. Τα κάστανα πλέον αποτελούν και ένα συστατικό των σύγχρονων οδηγών μαγειρικής, συνοδεύοντας κρέας, ψάρι, σαλάτες, πίτες,
τυριά με εφάνταστους τρόπους, όπως για παράδειγμα σε πουρέ ή γλυκό του κουταλιού. Βέβαια, η πιο γνωστή τους χρήση στη μαγειρική είναι το ότι αποτελούν άξιο συστατικό της γέμισης της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Ελληνικά κάστανα διατίθενται στην ελληνική αγορά από τον Οκτώβριο μέχρι και το Φεβρουάριο. Για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι φρέσκα, δοκιμάζουμε και ελέγχουμε αν η ψύχα τους είναι βαριά, σκληρή και ανοιχτόχρωμη. Τα φρέσκα κάστανα έχουν λεία επιφάνεια και δεν χαλάνε εύκολα. Για την αποθήκευσή τους, τα τοποθετούμε σε ψυγείο, σε πλαστική σακούλα, κατά προτίμηση αεροστεγός, για λίγες εβδομάδες. Η διάρκεια ζωής τους είναι μικρότερη σε σχέση με τους υπόλοιπους ξηρούς καρπούς, καθώς τα κάστανα περιέχουν περισσότερο νερό και άμυλο και για το λόγο αυτό είναι και πιο ευπαθή. Τα κάστανα είναι ένας δημοφιλής ξηρός καρπός που απολαμβάνουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά. Είναι όχι μόνο νόστιμα και υγιεινά, αλλά και εύκολο να τα προσθέσουμε στη διατροφή μας. Δοκιμάστε κάστανα, καταναλώστε τα με μέτρο και απολαύστε τα ωφέλη που χαρίζουν στην υγεία μας. Μέχρι την επόμενη τηλεοπτική μας συνάντηση, σας εύχομαι να φροντίζετε τον εαυτό σας και να τρέφεστε σωστά. Χαίρετε!